Ακούσουμε τον κύριο Μαυρωτά. Την εκτίμησή σας, κύριε Μαυρωτά, για τη διαπραγμάτευση. Και βγαίνετε και πολύ επιθετικά πλέον εσείς. Στο τελευταίο διάστημα το ποτάμι βγαίνει πολύ πολύ επιθετικά. Με πολύ ισχυρή δόση κριτικής. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση τώρα, πεταχτώ σε ένα άλλο θεματάκι. Αλλά με απογοήτευση άκουσα τον πρόεδρο. Πρόεδρο, τον λέτε, τον Σταύρο. Τον επικεφαλής. Τον συνάδελφό μας, τον επικεφαλής του ποταμιού, να χαρακτηρίζει την πρόεδρο της Βουλής Γκεστάπο. Δηλαδή, και επειδή ξέρω ότι είναι πολιτισμένος άνθρωπος ο Θεοδωράκης, ναι, ανεξαρτήτως. Δεν χαρακτηρίζει ως Γκεστάπο. Αυτό είναι. Είπε περιφραστικά ότι η συμπεριφορά. Τη χαρακτήρισε Γκεστάπο και το Πασόκ είπε, έβγαλε επίσημη ανακοίνωση, κύριε Βαλιράκη, αγαπητέ Υπουργέ, και είπε ότι η Κωνσταντοπούλου έχει ξεφύγει. Ναι. Έχει επίσημη ανακοίνωση κόμματος να λέει για την πρόεδρο της Βουλής έχει ξεφύγει. Λοιπόν, και ο Σταύρος, ο φίλος μου, είπε για Γκεστάπο, ας πούμε. Χρησιμοποιήστε τη λέξη Γκεστάπο για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τη λέξη Γκεστάπο, ότι. Και μάλιστα ένας βουλευτής σας, τον οποίο τον συμπαθώ κιόλας πολύ, τον κύριο Φωτήλας. Και τον έχω φιλοξενήσει. Ο διευθυντή παρομοίας έτσι. Ο κύριος Φωτήλας τη χαρακτήρισε σήμερα το πρωί, βγήκε στην εκπομπή του Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί. Και την είπε Κατίνα Τάδε. Την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σήμερα το πρωί, ο κύριος Μαυρωτάς. Ο κύριος Φωτήλας. Ότι είχε συμπεριφορά νεόπλου της. Νεόπλου της Κατίνας. Τώρα αυτή, δηλαδή, αν η πολιτική, η πολιτική αρχηγή, οι βουλευτές, το πολιτικό προσωπικό της χώρας εκφράζεται έτσι για ένα θεσμό, για την πρόεδρο της Βουλής, ο κόσμος πώς να εκφράζεται, τι παράδειγμα δηλαδή δίνει το πολιτικό σύστημα και η αρχηγή των κομμάτων με αυτή τη φρασιολογία που εκτοξεύουν. Ναι. Επειδή ξέρω ότι είστε πολύ πολιτισμένος άνθρωπος και χαμηλών τόνων, σας παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Συμφωνείτε με τέτοια συμπεριφορά δημόσια? Δεν συμφωνώ καταρχήν με την συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στο συγκεκριμένο περιστατικό. Τώρα, αν οι χαρακτηρισμοί ήταν υπερβολικοί, νομίζω ότι οποιοδήποτε είδε αυτόν τον εξευτελισμό ενός αξιωματικού της αστυνομίας υπό το βλέμμα των καμερών και με την πρόεδρο της Βουλής να επεμβαίνει σε πράγματα που δεν ξέρω κι αν ήταν της αρμοδιότητάς της. Αυτό νομίζω ξένησε πολύ κόσμο και γι' αυτό ίσως υπόθηκαν και κάποιοι τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Πάντως, δεν είναι, νομίζω, ότι και η ίδια η πρόεδρος της Βουλής, όταν έχει πει μέσα στη Βουλή, συνάδελφό μας, ότι αυτοπροσδιορίζεστε ως τείχος ή σε άλλη περίπτωση ότι θα προσέξω τι βάζουν στο κηλικείο, τι σερβίρουν στο κηλικείο μέσα στη Βουλή, νομίζω ότι και εκείνη δίνει με τη σειρά της δικαιώματα με αυτές τις ηρωνίες που υπάρχουν. Συμφωνώ όμως ότι η πρόεδρος της Βουλής είναι ένας θεσμός και θα πρέπει και εκείνη να σέβεται και το ρόλο της και όλοι να σεβόμαστε και το θεσμό αυτό. Από την άλλη μεριά υπάρχει και το άλλο θέμα, ότι με τις ενέργειές της, κατά τη γνώμη μας, ουσιαστικά θέλει να. Σαν να έχει μια δική της ατζέντα να αυτοπροσδιοριστεί ως ένας ξεχωριστός πόλος στο πολιτικό σύστημα. Ξεφεύγει λίγο από την ουδετερότητα ενός Προέδρου της Βουλής, και αυτό το λέω με τη συμπεριφορά της μέσα στη Βουλή, δηλαδή τις θέσεις που παίρνει, ότι πάντα θέλει να απαντάει και όχι να παίζει το ρόλο του διετή, αλλά να είναι ο πρωταγωνιστής των συνεδριάσεων. Και από την άλλη μεριά, νομίζω ότι προσθέτει και κάποιες δυσκολίες στο έργο της κυβέρνησης, δηλαδή με κάποια πράγματα τα οποία κάνει, για παράδειγμα αυτά που ακούγονται σχετικά με, θα ερχόντουσαν για ακρόαση στην Επιτροπή Μορφωτικών, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το Προεδρείο της ΕΡΤ, και υπήρξε εκεί πέρα κάποια εμπλοκή. Διάβαζα σήμερα το απόγευμα ότι θέλει να φέρει ένα νομοσχέδιο που είχε καταθέσει το ΚΚΕ. Το έχω εδώ, θα το κουβεντιάσουμε τώρα. Και θα... Δηλαδή κάποια πράγματα που ίσως είναι και λίγο προσθέτουν δυσκολίες στο κυβερνητικό έργο. Να πω όμως κάτι. Πάντως, ξέρετε, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι είναι πολύ τυπική στα καθήκοντά της. Και πολύ εργατική. Και πολύ εργατική και πάρα πολύ τυπική. Και σε αυτό το κομμάτι, ξέρετε. Δίνει και μια λαζονία. Κάνει και καλά. Αν είναι τυπική, κάνει και καλά. Και εργατική. Αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε. Να πω κάτι και για τη Ρήγα που με ρωτήσατε στην αρχή για τη διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση πήγαινε στη Ρήγα για να αποσπάσει κάποια, έτσι φαινόταν ουσιαστικά από την αρχή, κάποια καλά λόγια, κάποια υπόσχεση για πολιτική λύση, κάτι το οποίο δεν ευωδόθηκε μετά από τη συνάντηση με Μέρκελ και Ολάντ από ότι που έγινε χθες το βράδυ. Παραπέμψανε στους θεσμούς, δηλαδή στο Brussels Group, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν φεύγει από τη μέση όπως ίσως θα θέλαμε εμείς, και αυτό φάνηκε και από το τηλεφώνημα με τον Τζακ Λιού, τον Αμερικάνο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να κλείσουμε αυτό το
να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της, καταρχήν της πρώτης συμφωνίας, γιατί νομίζω ότι όσο καθυστερεί η λύση, τόσο θα χειροτερεύει για την ελληνική οικονομία, γιατί το λέμε για ηφαισιακά μέτρα, ότι δεν θέλουμε να πάρουμε ηφαισιακά μέτρα, δεν θέλουμε ηφαισιακά μέτρα, ΦΠΑ να μην αυξηθεί και το ένα και το άλλο, αλλά το χειρότερο ηφαισιακό μέτρο είναι αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα που είπε και ο κύριος Βαλιράκης προηγουμένως, που εδώ και 4 μήνες έχει νεκρώσει την οικονομία, δεν κινείται τίποτα, με αποτέλεσμα όλοι να περιμένουν και η οικονομία να θύνει, να έχουμε 60 επιχειρήσεις να κλείνουν την ημέρα με 630 ανέργους, πρόσφατα στοιχεία αυτά από την Συνομοσπονδία των Επιχειρήσεων. Έτσι είναι ακριβώς. Και πρέπει κάτι να γίνει για να περάσουμε όλοι μαζί, και το λέω αυτό το όλοι μαζί, στο επόμενο στάδιο, που θα είναι και το πιο δύσκολο. Γιατί άλλο η συμφωνία και άλλο η υλοποίησή της, έτσι. Μάλιστα. Είναι και εκεί.